Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Mega Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Η Αργυρό και ο Αστέρης ρίχνουν στάχτη στα μάτια του Παντελή για τη μεταξύ του συνάντηση. Εκείνος όμως φαίνεται ότι δεν έχει σκοπό να το αφήσει έτσι. Την ίδια ώρα η Στέλλα συμβουλεύει τον Αστέρη να δώσει μία ευκαιρία στη σχέση του με την Αργυρό, αυτός όμως είναι μπερδεμένος. Ο Ευθύμης αναθέτει στο Βαγγέλη τις δουλειές του, ενώ η Βασιλική ανακοινώνει στο μαφιό τη διαμονή του στο ξενοδοχείο. Γεγονός που τον κάνει έξαλλο. Ο Παύλος παραδίδει το όπλο στον Αντώνη, ο οποίος το στέλνει για βαλιστική εξέταση. Η σκιά της Κατάρας πλανιέται πάνω από τις δύο οικογένειες, τη στιγμή που η Καλλιόπη δείχνει αποφασισμένη να ανακαλύψει τι συμβαίνει ανάμεσα στο γιο της και την Αργυρό. Η Καλλιόπη συνεχίζει τις προσπάθειες να ανακαλύψει την αιτία της αναστάτωσης του Αστέρη, ενώ η Αργυρό μαθαίνει επιτέλους από που πηγάζει η προκατάληψή της. Η Βασιλική πλησιάζει ακόμα περισσότερο στην αλήθεια για τον Οδυσσέα, ενώ ο Μαθιός βρίσκεται στο δόκανο του Ευθύμη που κρατά στα χέρια του πια το μεγάλο του μυστικό. Το φιλί της Αργυρός με τον Αστέρη, όμως ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για καλύτερες μέρες. Η Αργυρό προσπαθεί να προσεγγίσει με κάθε τρόπο και πάλι τον Αστέρη. Εκείνος ωστόσο δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματα του απέναντί της. Η Μαρίνα δέχεται την πρόταση του Αντώνη να μετακομίσει σπίτι του και την ανακοινώνει στην οικογένειά της. Η Καλλιόπη επισκέπτεται απροειδοποίητα τον Μαθιό, την ώρα που στο σπίτι του βρίσκεται ο μικρός Πετράκης, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση. Η Μαρίνα θα δώσει τη λύση στο αδιέξοδο, με μία πρόταση κοινής αποδοχής. Ο Ευθύμης λέει ευθέως στη Βασιλική, ποιος πιστεύει ότι είναι ο δολοφόνος του Στεφανή. Αφήνοντας την άναυδη. Την ίδια στιγμή, το πόρισμα της βαλιστικής εξέτασης φτάνει στα χέρια του Αντώνη. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της αλήθειας μοιάζει να έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Μύρος μεταφέρεται στο νοσοκομείο, δίπλα του η Άσπα από αγωνιά. Ο Μαθιός δεν αντέχει άλλο να ζει μέσα στο ψέμα και ξεσπά στην Καλλιόπη. Ο Ευθύμης μαθαίνει από το Βαγγέλη ένα γεγονός που θα το βοηθήσει πολύ στο σχέδιο του με τον Μαθιό. Ο Αστέρης έχει μία συζήτηση με τον Παύλο και σκέφτεται να τα ξαναβρει με την Αργυρό. Όταν όμως της ανακοινώνει ότι θα μιλήσει στη μάνα του για τον Πετρή, εκείνη αντιδρά αρνητικά και τσακώνονται. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!